στην τουρκική προκλητικότητα, αλλά και σχεδιαζόμενες κινήσεις της Άγκυρας σε Καστελόριζο και Νότια Κρήτη, αναφέρθηκε ο αρθρογράφος στον φιλελεύθερο της Κύπρου και συγγραφέας Κώστας Βενιζέλος. Και φτάσαμε στο σημείο όπου σήμερα είτε θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο για να αποτρέψει η Ελλάδα τις έρευνες της Τουρκίας, είτε θα αποδεχτεί, εντός εισαγωγικών θα καταπιεί, τα νέα τελεσμένα που θα επιβάλλει η Τουρκία νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη, περιέγραψε τις αδυναμίες αντίδρασης από ελληνικής πλευράς, με συνέπεια, όπως είπε, η Τουρκία αναλωνίζει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου μετώπου Ελλάδας-Κύπρου για μια αποτρεπτική, όπως είπε, πολιτική. Θεωρώ ότι η μη αντίδραση της Αθήνας στις πρώτες κινήσεις της Τουρκίας για έρευνες και γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή, όταν το Μάιο του 2019 το ΦΑΤΙΧ ξεκίνησε για να κάνει γεωτρήσεις δυτικά της Κύπρου, εάν υπήρξε μια αποτρεπτική κίνηση από πλευράς της Αθήνας, θεωρώ ότι θα ήταν διαφορετική πορεία σήμερα. Ο Κώστας Βενιζέλος σχολίασε τα γεγονότα του περασμένου Φεβρουάριου, όταν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος είχε εισέλθει σε ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, καθώς και την ψύχρεμη στάση της Ελλάδας. Και άκουγα τους κυβερνητικούς εκπροσώπους στην Ελλάδα να λένε «Τελείωσε! Μην ανησυχείτε, το ξαναπήρε ο άνεμος και πήγε στην Κυπριακή ΑΟΣ και δεν ανησυχούμε». Όχι, χειρότερα είπαν, με συγχωρείτε. Είπαν ότι βγήκε από το ΦΥΡ Ελλάδος. Ούτε καν το ΦΥΡ Αθηνών δεν ήξεραν να πούνε. Μάλιστα. Λες και ήταν ο υπτάμενος Ολλανδός και πέταγε τον Βουρουτσοής. Και να σας πω και κάτι. Εγώ έχω... Εγώ δεν το ρωτώ τυχαία. Ναι. Ο κύριος Τσάλτας κατάλαβε τι πονώ. Δηλαδή πήγε ακριβώς στο όριο ελληνικής και κυπριακής, ελληνικής δυνητικά και κυπριακής ΑΟΣ. Το ερώτημά μου είναι σαφές. Αν είχαμε οριοθετήσει ΑΟΣ, έτσι θα την υποστηρίζαμε? Όχι, ασφαλώς. Μάλιστα. Αλλά να σας πω και κάτι. Εγώ είχα αισθανθεί την ανακούφιση από ελλαδικής πλευράς όταν ο άνεμος το ξανάφερε στην Κυπριακή θαλάσσια περιοχή, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις βρέθηκε η γυαλίτιδα ζώνη και η ελληνική υφαλοκρηπίδα, με τον κύριο Τσάλτα να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα δύο κυρίαρχα δικαιώματα της χώρας μας, όπως αυτά της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των υποθαλάσσιων ενεργειακών φυσικών πόρων. Στα 70 ναυτικά μίλια, εντός αυτού που εμείς θεωρούμε ελληνική υφαλοκρηπίδα, εμφανίζεται το τουρκικό σκάφος που έλεγε ο κύριος Μάζης και κάνει απλή έρευνα επιφανίας, μπορεί να το κάνει, είναι έρευνα ασφαλώς. Ασφαλώς. Ασφαλώς και μπορεί να το κάνει, γιατί, όπως είπα, τα νερά πάνω από την υφαλοκρηπίδα είναι διεθνήδατα, ανοιχτή θάλασσα. Εκεί τα κράτη όλα έχουν δικαίωμα άσκησης κάποιων ελευθεριών. Ανάστροφα όπως... τώρα, στα 70 ναι. ναυτικά μίλια, δεν κάνει έρευνα για μπουρμπουλήθρα, το λέω έτσι, δίκηνα στεϊσμού, αλλά ρίχνει, ποντίζει και φτάνει στο βυθό όπου αρχίζει να σκάβει. Μπορεί να το κάνει? Όχι. Διότι τότε παραβιάζεται το κυριαρχικό δικαίωμα της εξερεύνησης. Και ενώ κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας είναι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια με βάση το δίκαιο της θάλασσας, το παράδοξο στην όλη υπόθεση είναι ότι το πολιτικό σύστημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκλεισε τα μάτια στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 10 ναυτικά μίλια, πατώντας τον νόμο μεταξά. Δεν μου λέτε, κύριε Τσάλτα, μιας και τόθηξε τώρα ο κύριος Μάζης αυτό το παράδοξο. Τα 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων είναι ο αναγκαστικός νόμος του 36. Σωστά? Το 230, ναι. Μάλιστα. Ο μεταξικός αναγκαστικός νόμος. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι 230. Τα 10 όμως ναυτικά μίλια στον αέρα είναι από το 31. Σωστά? Ναι, ναι. Τι εμπόδισε την ελληνική πολιτεία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με μία απλή διακήρυξη να πει ότι υπέρτατο όλων είναι το Σύνταγμα και όχι ένας αναγκαστικός νόμος? Πάω στα 10 ναυτικά μίλια καταρχάς χωρικών υδάτων, όπως είμαι και στον αέρα. Έχουμε υυξημένη φοβικότητα και δυστυχώς μια ιδεολογία κατευνασμού. Πρέπει να πάμε στα 12, έως τα 12 να το διατυπώσω ορθότερα, ναυτικά μίλια. Ασφαλώς και πρέπει.
το έως τα 12 να το ρυθμίσουμε κάποια στιγμή.